ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ο καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης, Μωυσής Ελισάφ, είναι από την περασμένη Κυριακή ο εκλεγμένος δήμαρχος Ιωαννιτών. Χωρίς να υποστηριχθεί από κάποιο κόμμα και να τρέποντας τα προγνωστικά, έλαβε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του και, όπως λέει στο Euronews, ήρθε για να τα αλλάξει όλα στη διοίκηση του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, ανήκετε σε μία από τις παλαιότερες κοινότητες της Ευρώπης. Έχετε μία συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία. Πολλοί από τους συγγενείς σας χάθηκαν στο Auschwitz-Birkenau. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την οικογενειακή ιστορία. Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων, όπως σας αναφέρατε, είναι μία από τις παλιότερες εβραϊκές κοινότητες της χώρας. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι μια ιδιόμορφη, θα έλεγα, κοινότητα. Είναι ρωμανιώτικη, δηλαδή ελληνόφωνη κοινότητα. Τα Γιάννενα ήταν η πρωτεύουσα του ρωμανιώτικου ελληνικού εβραϊσμού, σε αντιδιαστολή με τη Θεσσαλονίκη που ήταν η μητρόπολη του σεφαραδίτικου, του ισπανόφωνου, αν το θέλετε διαφορετικά, εβραϊσμού. Οι γονείς μου, όπως και οι παππούδες και προπαππούδες μου, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα Γιάννενα. Οι περισσότεροι συγγενείς μας, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, χάθηκαν στα στρατόπεδα, κυρίως στο Auschwitz-Birkenau, όπου εκτοπίστηκαν το Μάρτιο του 1944. Οι γονείς μου ακολούθησαν ένα δίκτυο διαφυγής στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, επέστρεψαν το 1945-1946 στα Γιάννενα και προσπάθησε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ήταν περίπου 150 άτομα, αυτά που γύρισαν, το ποσοστό απολειών της κοινότητας ήταν 91%, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι καταστραμμένοι κατάφεραν να δημιουργήσουν οικογένειες και να ξαναστήσουν πάλι τη ζωή τους και την κοινοτική συνάμα ζωή. Μιλήστε μας λοιπόν λίγο για την προσωπική σας διαδρομή τώρα, για τα βήματα τα οποία σας έφεραν μέχρι εδώ σήμερα. Γεννήθηκα το 1954 στα Γιάννενα, αποφύτησα από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στη συνέχεια το 1979 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επέστρεψα στον τόπο μου, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας κοντά σε ένα σημαντικό δάσκαλο, τον Χαράλαμπο Μουτσόπουλο, μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της επιστήμης στην πατρίδα μας. Εντάχθηκα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα το 1988 και το 2000 έγινα καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λίγο αργότερα διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής, θέση την οποία κατέχω μέχρι σήμερα. Είστε ο πρώτος δήμαρχος στην Ελλάδα που ανήκετε σε αυτήν την κοινότητα, στην εβραϊκή κοινότητα. Θα ήθελα να μου πείτε τι σας λέει αυτό για την ελληνική κοινωνία και για την κοινωνία των Ιωαννίνων. Θεωρείτε ότι προχωράμε στο μέλλον, ότι αφήνουμε πίσω προκαταλήψεις του παρελθόντος? Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι είναι μια καθαρά συμβολική, κίνηση. Οι πολίτες των Ιωαννίνων απέδειξαν ότι μακριά, κόντρα στα στερεότυπα, στη μυσαλλοδοξία, στον αντισημιτισμό, επέλεξαν για δήμαρχό τους έναν Γιαννιώτο Εβραίο, έναν Γιαννιώτη που έζησε και μεγάλωσε στα Γιάννενα, αλλά είχε εβραϊκό θρήσκευμα. Αξιολογώντας με, όχι με βάση την δική μου θρησκευτική ταυτότητα, αλλά την προσωπικότητά μου, την παράταξη την οποία δημιουργήσαμε, τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, τα ψηφοδέλτιά μας. Όπως δηλαδή θα όφιλε να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Και πόσο σημαντικό είναι σε μια Ευρώπη στην οποία αναβιώνουν φαντάσματα του παρελθόντος? Νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία και γι' αυτό δίνεται και μια ιδιαίτερη έμφαση, ότι πραγματικά στην κοινή μας πατρίδα, την Ευρώπη, όπου τα φαντάσματα του παρελθόντος αναβιώνουν, η μυσαλλοδοξία, ο ρατσισμός, οι προκαταλήψεις, οι πολίτες των Ιωαννίνων έδωσαν ένα πολύ καλό μήνυμα, νομίζω. Η σχέση σας με την τοπική αυτοδιοίκηση? Είμαι πρώτα ένας ενεργός πολίτης, καθώς παράλληλα με την επαγγελματική μου δραστηριότητα πάντα ασχολούμουν με τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μου και γενικότερα της πατρίδας μας. Ήμουν επανειλημμένα δημοτικός σύμβολος και αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης. Την 2011-2014 ήμουν πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, αφήνοντας
ένα έργο το οποίο νομίζω ότι οι συμπολίτες μου έχουν αξιολογήσει ως θετικό. Επομένως, προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα εφόδια αυτά ζήτησα στη συνέχεια την ψήφα των συμπολιτών. Κερδίσατε αυτές τις εκλογές χωρίς να υποστηρίζεστε από κάποιο κόμμα. Ποια είναι η άποψή σας για την τοπική αυτοδιοίκηση, ποιο είναι το όραμά σας για την τοπική αυτοδιοίκηση? Πριν ένα χρόνο ξεκινήσαμε τη δημιουργία μιας νέας αυτοδιοικητικής παράταξης, η απαραίτητη προϋπόθεση ήταν μία, μακριά από κόμματα και επαγγελματικά συμφέροντα. Μια πραγματικά αδέσμευτη και ακυδαιμόνευτη παράταξη, στην οποία παράταξη πετύχαμε να συμμετέχουν, να συνεργάζονται αρμονικά πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από το Ποτάμι, το Κίνημα Αλλαγής και το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσως και αυτό είναι και το στίχημα της επιτυχίας. Πιστεύω, χωρίς να υποτιμώ καθόλου το ρόλο των πολιτικών κομμάτων, τα οποία σέβομαι, νομίζω ότι ο εναγκαλισμός των κομμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση αδικεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Φοβάμαι ότι αδικεί και τα ίδια τα κόμματα. Το απέδειξαν αυτές οι εκλογές, όπου υπήρχαν κομματικές υποψηφιότητες και στο Δήμο μας δεν πήγαν καθόλου καλά. Πώς θέλετε να δείτε την πόλη σας, τα Γιάννενα, ποιο είναι το στοίχημα που βάζετε? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχήματα. Το πρώτο είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλη την έκταση του Δήμου. Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος, πέρα από το αστικό κέντρο, έχει και 40 κοινότητες. Αυτό επιδεινώνει τα προβλήματα καθημερινότητας. Οδικό δίκτυο, φωτισμός, καθαριότητα, πλατείες, παιδικές χαρές. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε άμεσα στο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται ριζικά να αναδιαρθρώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Όπως το ελληνικό δημόσιο είναι ο μεγάλος ασθενής της πατρίδας, έτσι και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ο μεγάλος ασθενής του Δήμου και απαιτείται η άμεση βελτίωσή τους. Ενώ παράλληλα πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα δυνητικά πλεονεκτήματα που αυτή η πόλη έχει. Βρίσκεται στο κέντρο οδικών αξώνων των Βαλκανίων. Είναι μια όμορφη πόλη με πολύ πλούσια πολυπολιτισμική ιστορία. Έχει τη λίμνη, το νησί. Έχει όλα εκείνα τα δυνατικά πλεονεκτήματα τα οποία αν τα αξιοποιήσει. Έχει ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ σημαντικό με 20.000 φοιτητές. Επομένως, αν τα αξιοποιήσει κανένας αυτά, αν τα συναρθρώσει όλα αυτά, τότε πραγματικά θα μπορέσει να ανοίξει το δρόμο στη νέα εποχή στην πόλη, να τη μετατρέψει από μια περιφερειακή πόλη της Ελλάδας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, σε έναν κόμβο στην ευρύτερη περιοχή των νοτιοδυτικών Βαλκανίων, σε ένα κέντρο επιστημονικό με το πανεπιστήμιο, συνεδριακό, κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, αθλητικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο. Και ποιο θα είναι το πρώτο σας μέλημα με το που θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας? Νομίζω η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου είναι πρωταρχική προϋπόθεση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, η πάταξη του πελατειακού συστήματος και του ρουσφετιού, που ουσιαστικά αποτελεί την μεγαλύτερη τροχοπέδη για την πρόοδο της κοινωνίας, θα αποτελέσει την πρώτη μας προτεραιότητα. Πώς θα καταφέρετε να το κάνετε αυτό, γιατί δεν κατάφεραν οι προηγούμενες? Γιατί υπήρχε η μαγική λέξη στην Ελλάδα, λέγεται πολιτικό κόστος. Έχω πει επανειλημμένα ότι για μένα και την παράταξή μας η λέξη αυτή δεν υπάρχει. Ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το Δήμο ως εφαλτήριο για κάτι άλλο, ούτε θα ζητήσω την επανεκλογή μου. Θέλω μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια να αφήσουμε το αποτύπωμά μας σε αυτή την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, γαλουγηθήκαμε και τις οφείλουμε να τις ανταποδώσουμε αυτά που αυτή μας έχει προσφέρει. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.